Μετά το ρεπορτάζ του Επιλογές που αφορούσε καταγγελία κατοίκων της περιοχής της οδού 8 Ισμαΐου σχετικά με τους κάδους και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται, ο Μιλτιάδης Πανάγος, ο πρόεδρος των εργαζομένων ΟΤΑΝ Ομού Σερών, μας δίνει τη δική του απάντηση, ο οποίος, όπως μας λέει, ευθύνη έχουν οι κάτοικοι, οι οποίοι προκειμένου να παρκάρουν τα οχήματά τους, μετακινούν τους κάδους πέρα δόθε. Έχω 4 κάδους εκεί, τώρα έγιναν 5. Σήμερα πήραν ένα παλιό. Όποιος θέλει να φέρει τον κάδο, τον φέρνει εδώ. Είμαι στον πρώτο. Υποφέρω, δεν μπορώ να ανοίξω καθόλου. Και θέλω, ζητάω στις παρακάτω πολυκατοικίες που είναι οι μικροί οι κάδοι και φέρνουν όλα τα σκουπίδια εδώ, να βάλει ο Δήμος μεγάλους κάδους. Τουλάχιστον μαζεύουν τα σκουπίδια ή κάθουν τα σκουπίδια εδώ και μυρίζουν λόγω ζέστη. Όχι, και άλλοι τα αφήνουν από πάνω, άλλοι τα αφήνουν από κάτω. Γίνεται χαμός. Το λύσαμε το θέμα. Αυτό το πρόβλημα το οποίο υπήρχε ήταν η μεταφορά κάδων, οι οποίοι διάφοροι κάτοικοι οι οποίοι θέλανε να παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους, παίρναν τους κάδους και τους μετακινούσαν και τους πηγαίνουν πέρα δόθε. Από τη στιγμή που δεν τους θέλαν τους κάδους, πήγαμε κι εμείς και τους πήραμε. Έτσι, οι κάδοι που δεν χρειάζονται αποσύρθηκαν. Σε ό,τι αφορά την καθαριότητα των κάδων, ο κύριος Πανάγος αναφέρει ότι η υπηρεσία κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Έχω αγανακτήσει, δεν μπορώ να ανοίξω. Δημιουργείται πρόβλημα στον πρώτο όροφο. Έχω και πρόβλημα με την υγεία μου. Ανοίγουμε δίθεν για να πάρουμε καθαρό αέρα, αλλά μυρίζουμε τα σκουπίδια. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αφήσαμε μόνο τους κάδους που είναι εκεί στο σούπερ μάρκετ. Είναι 2 απορριμμάτων και 2 ανακύκλωσης. Έτσι κι αλλιώς νομίζουμε ότι είναι και αρκετή για εκεί, για την περιοχή. Καθαρίζονται συχνά οι κάδοι, γιατί τώρα λόγω ζέστης έχει αναπτύσσουν μια μυρωδιά και οι κάτοικοι του πρώτου ορόφου κυρίως δυσκολεύονται. Αυτή την περίοδο βγάλαμε και άλλα 2 πληρώματα τα οποία βγαίνουν το μεσημέρι, τα οποία παίρνουμε ανακύκλωση και απορρίμματα όσο μπορούμε περισσότερο. Νομίζω, γιατί και τώρα ήμουν έξω και κοιτούσα, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλό σημείο. Προσπαθούμε να πλένουμε τους κάδους όσο μπορούμε περισσότερο, ειδικά σε κάποιες περιοχές, όπως λέει η κυρία, σε εκείνη την περιοχή. Βέβαια δεν χρειάζεται, γιατί οι κάδοι είναι καινούργια εκεί, δεν μυρίζουν κιόλας. Αλλά βρήκα άλλα σημεία σήμερα τα οποία θέλανε να τα πλύνουμε, τα οποία αύριο το πρωί θα τα πλύνουμε.